Κατακραυγή έχει προκαλέσει η καταδίκη σε 20 ετή κάθειρξη του Ουκρανού σκηνοθέτη Όλεξ Σεντσόφ από ρωσικό δικαστήριο για τρομοκρατία. Ο Σεντσόφ, που κατάγεται από την πόλη Σιμφερόπολη της Κριμαίας, είχε συλληφθεί λίγο μετά την προσάρτηση της Χερσονήσου από τη Ρωσία με την κατηγορία του σχεδιασμού τρομοκρατικών πράξεων. Από την πρώτη στιγμή το Κίεβο χαρακτήρισε τον 39χρονο σκηνοθέτη πολιτικό κρατούμενο, ενώ ο ίδιος μιλά για κατασκευασμένο κατηγορητήριο. Μετά την ανάγνωση της ετιμιγορίας του δικαστηρίου, ο Σεντσόφ και ο συγκατηγορούμενος του Αλεξάνδερ Κολτσένκο τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο της Ουκρανίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ποροσένκο δήλωσε πως ο Σεντσόφ και ο Κολτσένκο είναι όμοιροι που πρέπει να απελευθερωθούν. Γνωρίζουμε τον Όλεγ για το δυνατό έργο του ως σκηνοθέτης και ως ανθρωπιστής. Δεν είναι κάποιος που του περνάει καν από το μυαλό να σκοτώσει. Είναι καλλιτέχνης. Είναι παράλογο, βάρβαρο, άγριο. Δεν μπορεί να συμβαίνει στον 21ο αιώνα. Δεν έχω λόγια. Αυτά γίνονται στην Αφρική, τη Βόρεια Κορέα, αλλά όχι στην Ευρώπη. Πρόκειται για ιερά εξέταση. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου, που αριθμεί 3.000 μέλη, ζητά την απελευθέρωσή του. Το αίτημα υπογράφουν μεγάλα ονόματα όπως ο Κεν Λότς, ο Βιμ Βέντερς και ο Άκη Καουρισμάκη.